Καταγγέλουμε αυτή την απαράδεκτη στάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή έξω από το δεύτερο επάνω Σταυρούπολης. Οι φοιτητικοί σύλλογοι σε οργανωμένη κινητοποίηση μοίραζαν υλικά προκειμένου να κοινοποιήσουν τις αποφάσεις τους για το απογευματινό συλλαλητήριο. Η στάση της αστυνομίας ήταν την ίδια στιγμή που άφηνε 36 σχολικούς να οργανώνονται και σχεδιασμένα να πετάνε μολότοφ και πέτρες, να πετάξει χημικά, να ρίξει όλο αυτό, όλον αυτόν τον εξοπλισμό που κατήχε στους ίδιους φοιτητές. Ακόμα και τώρα τα μπλόκια που στείνονται είναι ενάντια στους φοιτητές. Αν ήταν μέσα στα πανεπιστήμια αυτό, ήδη θα υπήρχαν συλλήψεις, ήδη θα υπήρχαν οι κατάλληλες εισαγγελικές παρεμβάσεις. Μιλάμε με τους αστυνομικούς και μας λένε ότι δεν είναι υπεύθυνοι. Ποιοι οι αστυνομικοί για τις συλλήψεις και μας λένε πότε θα αποχωρήσουμε. Σε κάθε στενό πετιέται μολότοφ, πετιέται κάθε πέτρα και οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι εδώ πέρα προκειμένου να περιφρουρήσουν τις αποφάσεις τους και να κάνουν ξεκάθαρο. Δεν πάμε πουθενά, μπλόκος φασίστες σε κάθε γειτονιά.